φτάνουμε εδώ στα Τρίκαλα, όπου ο Ολυμπιακός τώρα, αφού έχει περάσει το εμπόδιο του Πανσεραϊκού, για να πάρει το πρωτάθλημα, αυτό το πολυπόθητο πρώτο πρωτάθλημα, έπρεπε να κερδίσει τα Τρίκαλα και να κερδίσει και τον Απόλλωνα μετά στο Φάλιρο. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα Τρίκαλα. Ο Ολυμπιακός έχει τη συμπαράσταση, όπως είδαμε, 10.000 οπαδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πούλμα που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού το υποδεχόταν χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε πόλη, στη Λαμία, στη Λάρισα. Ναι, γιατί δεν είχαν επιστρατευτεί μόνο οι Αθηναίοι Ολυμπιακοί, είχαν επιστρατευτεί και όλοι οι Ολυμπιακοί των πόλεων της διαδρομής εκεί. Να πούμε επιτροχάδιν τις συνθέσεις της εποχής εκείνης, ενώ βλέπουμε μάχες στην περιοχή. Με τα Τρίκαλα έπαιξαν οι Μιχαηλίδης, Πανταζής, Τόσκας, Γεωργίτσης, Μπρουτζούκης, Κλαπανάρας, Χαριτίδης, Καλατζής, Ζαφυρόπουλος, Ζάχος και Ραχαβέλιας. Ναι, εντάξει, ο Κλαμπανάρας πρέπει να, ίσως έπρεπε να έχει αναφερθεί λίγο πιο μπροστά, γιατί έπαιξε στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει, ναι. Από τον Ολυμπιακό έπαιξαν οι Φρονιμίδης, Γκαϊτατζής, Ζαντέρογλου, Παυλίδης, Αγανιάν, Πολυχρονίου, Βασιλείου, Σιδέρης, Γιούτσος, Βαλσίδης, ο Παπάζογλου και ο Μποτίνος. Γιατί ήταν ο Βέλκος Λωρό. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα Τρίκαλα. Όσο και αν θέλετε περίεργο, οι οπαδοί του Τρίκαλα ήταν λιγότεροι από τους οπαδούς. Και στην αρχή, στα πρώτα λεφτά τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός από τον Τρίκαλα. Ναι, βλέπουμε και τις σκηνές. Τα Τρίκαλα προσπαθούν να επιβάλλουν τον ρυθμό. Ήταν μια ισχυρή ομάδα. Βεβαίως. Και την εποχή με καλούς παίκτες. Τόσκας μέσα. Η οποία είχε φιλοδοξίες να παραμείνει στην παρέμεινε εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, έπεσε την επομένη, αλλά εκείνη τη χρονιά παρέμεινε. Στο πρώτο ημίχρονο η υπεροχή του Ολυμπιακού είναι άκαρπη. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Εδώ έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Εδώ πάρει το δίδυμο, το δίδυμο Μπούκο Βιντάνος. Με τον Αδριανό Ντάνο. Να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Βόλο την νίκη με 5-0. Οπότε γίνεται θρίλερ το. Βέβαια γίνεται θρίλερ, διότι εδώ χάνει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Βέβαια. Ο συγχωρεμένος Αριστίδης είναι εδώ. Αριστίδης ο Παπάζογλου. Αριστίδης ο Παπάζογλου. Ναι. Οι αρχές της πόλης, ναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ήταν, είχε κινητοποιηθεί η αστυνομία εκείνη την εποχή. Εδώ είναι ο Γιούτσος. Σημειώνει γκολ, το πανηγυρίζουν οι παίκτες Ολυμπιακού, αλλά ο διαιτητής δεν το κατοκυρώνει. Δεν έδειξε σέντρα. Καινούργια αγωνία. Ναι, αυτό ήταν στο 48 λεπτό. Εδώ όμως ο διαιτητής, στον 52ο, δίνει πέναλτι σε χέρι του Τόσκα. Ναι, υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Οπότε έχουμε τις διαμαρτυρίες πια τις έντονες των Τρικάλων. Μα εντάξει, και υπέρ των Τρικάλων να το δίνει το πέναλτι πάλι. Ολυμπιακοί θα διαμαρτυρώτησαν, δεν είναι. Έτσι, 4 λεπτά μετά το γκολ του Γιούτσου που δεν μέτρησε. Το ακυρωθέν, ας πούμε. Ναι. Έχουμε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο χέρι του Τόσκα. Αγωνία στην εξέδρα, το είδαμε. Γιώργος Σιδέρης, ανοίγει το σκορ. Λύτρωση για τον. Έχανε και αυτό. Πολύ δύσκολα έχανε πέναλτι ο Σιδέρης από το θυμάμαι. Ήταν ένα χαρισματικό σκορ. Χαρισματικό. Και βλέπουμε τι γίνεται στην Εκείνη την ώρα πάνε λίγο. Θα ξαναδούμε πάλι το καλλιέργειο στη φέρα. Μπαλταδάκι δεξί στην άλλη γωνία. Μπαλταδάκι, τώρα άντε να εξηγήσουμε στους σημερινούς τι είναι το μπαλταδάκι. Εν πάση περιπτώσει είναι το σουτ που κάνει με το εσωτερικό μέρος του παπουτσιού. Εδώ είναι ο Λάντος. Μάλιστα, εδώ είναι ο Λάντος, ο συνεργάτης του Μπούκοβ. Ναι. Που δεν καθόντουσαν μαζί. Εδώ έχουμε ένα επεισόδιο, είναι το 55ο λεπτό. Ο Κλαπανάρας έριξε κεφαλιά στον Ποτίνο. Ο διαιτητής προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη και στέλνει τον Κλαπανάρα στα αποδυτήρια. Βλέπω ότι πάει και ο επόπτης εκεί. Ναι. Δεν το είδε ο διαιτητής, όπως διαβάσαμε στις εφημερίδες εποχής, το είδε ο επόπτης. Οπότε υπέδειξε ο διαιτητή τον ένοχο, ναι, και έστειλε τον Κλαπανάρα στα αποδυτήρια. Και χωρίς το βουνό αυτό πίσω τα Τρίκαλα, βέβαια δυνατήσανε πάρα πολύ. Ναι, και παίζουν από το 55ο λεπτό τα Τρίκαλα με 10 παίκτες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Θέλει την νίκη πάση θυσία για να μπορέσει να φτάσει πιο κοντά στο στόχο του πριν το πρωτάθλημα. Α, με τα επιθετικά στήματα που εφήρμε ο Μπούκοβι θα την κράταγε την νίκη. Πιστεύω δηλαδή, ξέρω τι να σας πω. Βλέπετε καμιά φορά ότι. Εδώ βλέπουμε πάλι το Σιδέρη κάνει το 2-0. Όλα ξεκίνησαν από τον Ποτίνο που έδωσε το Γιούτσο. Ο Γιούτσο έκανε τη βαθιά παλιά, ήταν ο παίκτης που έκανε τη βαθιά παλιά. Και ο Γιώργος ο Σιδέρης έκανε το δίμα. Για να το ξαναδούμε. Εδώ είναι ο Ποτίνος, αν μπορούμε να διακρίνουμε καλά. Ο Γιούτσος είναι αυτός, ναι, ο
τους έκανε τη βαθιά παλιά, η μπάλα έφτασε στο σιδέρι. Ωραίο κοντρόλ. Αριστερό. Σιδέρι, σταμάτημα με το δεξί και αριστερό πάλι μπαλταράκι. Δεν μπορούσε, ναι, δεν μπορούσε ο Μιχαηλίδης να κάνει και τίποτα. 2-0 λοιπόν σε 60 λεπτό προηγεί το Ολυμπιακός των Τρικάλων, εκτός έδρας. Και το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται. Οι προσπάθειες τώρα είναι πιο εύκολες για το 3-0. Ναι. Τα Τρίκαλα παίζουν με 10 παίκτες, παρόλο που παίζουν έδρα τους. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν 3 γκολ πλέον. Με 10 παίκτες, ναι. Έχουμε χάσει και ένα στυλοβάτι της άμυνας. Ναι. Ποιος ήταν λίγο σκληρός παίκτης, βέβαια. Αλλά... Οι μάχες συνεχίζονται. Ο Μπούκοβιτ, τι καινούργιο έφερε στον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι... Συγγνώμη, εδώ είναι το 3-0. Το 3-0 από τον Ποτίνο. Κοιτάξτε, ο Μιχαηλίδης εδώ βλέπουμε ότι έχασε την μπάλα. Ναι, και ήταν να σταθήσει από τον Μιχαηλίδη και ήρθε ο Ποτίνος. Μόνο και έκανε το 3-0 στο 79. Ναι. Τι καινούργιο έφερε? Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός εκείνες τις εποχές που μετά την πρώτη εθνική κατηγορία δεν μπορούσε να παρουσιάσει μια σύνθεση έτσι μόνιμη, ας το πούμε μια μόνιμη ομάδα, παρά άλλαζε συνέχως παίκτες και δοκίμαζε. Ο Μπούκοβι καταρχήν κάναν και καλές μεταγραφές εκείνη την εποχή, αλλά έκανε μια ομάδα κορμό. Είπε, αυτή την ομάδα δεν πρόκειται να την αλλάξω παρά μόνον όποιος την εμπλουτίζει. Κάποιος χτυπάει, κάποιος τιμωρείται και τα λοιπά. Και αυτή τη φάση το 83. Ναι. Είναι... Γκολ πρέπει να είναι. Γκολ, αυτό, ναι. Είναι το 4-0, ναι. Από τον Βασιλείου. Μάλιστα. Ήταν ο Παπάζογλου αυτός ο οποίος έδωσε στον Βασιλείο. Ναι, για να δούμε το αριστερό Βασιλείο, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, μετά αριστερό. Στο 83. Συνήθως αυτός έπαιζε εξωδεξιά, αλλά ήταν καλός παίκτης. Ήταν κοντρολαρισμένος παίκτης. Δηλαδή. Από εκεί πέρα είναι τυπική διαδικασία, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. 7 λεπτά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε αν ο Ολυμπιακός σημειώσει ένα 5ο γκολ ή αν καταφέρουν να βάλουν τον γκολ της Λίστα Τρίκαλα ή δεν αλλάξει τίποτα. Η κυριαρχία βέβαια του Ολυμπιακού είναι πλήρης. Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο ήχος από εκεί ξεκίνησε στην εξέδρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όσοι έζησαν αυτό το μάτς έχουν να λένε. Εδώ, για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Το στυλ και μόνον είναι ο Αριστίδης. Ναι, είναι ο Αριστίδης ο Παπάζογλου. Ο οποίος περνάει την μπάλα από την κλειστή γωνία από ό,τι είδα. Δηλαδή, ναι, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμόμαι αυτό. Και κάνει το 5-0. Ναι. Ο Μπούκοβι που λέτε έκανε καταρχήν. Δεν έπαιζε άμυνα. Δεν έπαιζε άμυνα. Ύστερα, αν το πούμε. Τι έκανε ο Μπάγεβιτς όταν πήγε στον Ολυμπιακό μετά από τόσα χρόνια που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να βρει τον δρόμο. Εγώ νομίζω ότι ο Μπούκοβι με το Λάμπτος επέβαλα μια πειθαρχία ουγγρικής σχολής.